στα πλαίσια της Πανελλαδικής Μέρας Δράσης που πήραν απόφαση δεκάδες ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ και εδώ ένα πρωτοβουλία αναπληρωτών Χανίων, αποφασίσαμε να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματα για το άνοιγμα των σχολείων με όρους υγιεινής και ασφάλειας, δηλαδή να προσληφθεί το κατάλληλο αριθμός εκπαιδευτικών που απαιτείται, ώστε να ανοίξουν τμήματα 15άρια και όπως και το προσωπικό καθαριότητας, που παρά τη χρονιά φέτος με την πανδημία δεν έχει προσληφθεί ο ίδιος αριθμός με άλλες χρονιές. Επίσης, καταγγέλουμε το γεγονός ότι στην τηλεκπαίδευση ένα 30% μαθητών έχει μείνει αποκλεισμένο και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι με κινητά. Απαιτούμε να έρθει ο κατάλληλος αριθμός τάμπλετ από το κράτος, ώστε έτσι ούτε ένας μαθητής να μην μείνει πίσω. Επίσης, καταδικάζουμε και το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, το οποίο αναγκάζει τους μαθητές από τα 15 να εξειδικεύονται και να πέβανε στο χώρο εργασίας με πολύ λιγότερα δικαιώματα. Επίσης, εδώ πέρα η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών Χανίων έθιξε στην πρωτοβάθμια και το ζήτημα με τις άδειες, που τα άτομα που είμαστε παράλληλη στήριξη και ειδικό βοηθητικό προσωπικό δεν δικαιούμαστε να πάρουμε άδεια ειδικού σκοπού. Και στις περιπτώσεις που είσαι, αναγκάζεσαι να παίρνεις 3 και 1 άδεια. Και ενώ το νομοσχέδιο έθετε ότι δικαιούσε να κάνεις και back office εργασία, δεν δίνουν τους κατάλληλους χώρους ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό. Ως αποτέλεσμα, συνάδελφοι χάνουν όλες τις άδειές τους και το επίδομα αδείας στο τέλος. Απαιτούμε εδώ και σήμερα να υλοποιηθούν όλα αυτά τα αιτήματά μας. Εμάς εδώ πέρα ο αγώνας μας δεν τελειώνει. Διεκδικούμε μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, καθώς αποτελεί τη μόνη λύση για να λυθούν όλα αυτά τα διαχρονικά προβλήματά μας, καθώς και να λειτουργούν τα σχολεία με σταθερό προσωπικό στην περίοδο πανδημίας. Ο αγώνας μας συνεχίζεται μέσα από το σωματείο μας σε όλες τις πόλεις. Καλή μας δύναμη.